Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αντιπρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή, τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, τον κύριο Ναπολεόντα Μαραβέγια. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλουμε το σχόλιο σας για τη συμφωνία που φαίνεται να είναι πρώτων πυλών με την έλευση της Τρόικας την επόμενη εβδομάδα. Δύο σκέλη έχει το ερώτημά μου. Πρώτον, αν θεωρείτε ότι μπορεί η ελληνική κοινωνία να σηκώσει στις πλάτες της και νέες και νέα λιτότητα, και αναφέρομαι και στην βήθηση του αφορολόγητου και στην μείωση των συντάξεων, και ακόμη αν πιστεύετε ότι αυτά τα αντίμετρα για τα οποία γίνεται λόγος μπορούν κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν αναπτυξιακές προϋποθέσεις. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εκείνο που ελπίζεται με αλφαγιώτα είναι ότι όποια μέτρα αποφασιστούν, που θα αποφασιστούν, δεν υπάρχει αμφιβολία, ελπίζουμε να μην είναι πάρα πολύ οδυνηρά, ενώ και το φορολόγητο να μην είναι πάρα πολύ χαμηλό, αλλά και ο περιορισμός των συντάξεων να είναι επίσης σε χαμηλό ποσοστό. Αλλά ό,τι αποφασιστεί, η ιδέα είναι να εφαρμοστεί από το 19. Αυτό είναι η ιδέα. Ναι. Παρότι φαίνεται ότι το αφορολόγητο, κύριε καθηγητά, μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα. Λέγεται, μπορεί από το 18 αυτό, δηλαδή. Δεν είναι και αυτό στη διαπραγμάτευση. Είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό ελπίζεται, λοιπόν, γι' αυτό είπα με αλφαγιώτα, ελπίζεται ότι θα εφαρμοστεί από το 19. Και θα εφαρμοστεί από το 19 στην περίπτωση εκείνη που δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε αυτούς τους στόχους που έχουμε ήδη προδιαγράψει. Άρα λοιπόν, και βεβαίως και τα μέτρα. Όχι, εδώ φαίνεται ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κόφτη, αλλά με μέτρα που θα εφαρμοστούν ούτως ή άλλως, ό,τι αποφασίστε. Μισό λεπτό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, ακούγοντας τις δηλώσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης, αν έχω κατάλαβε καλά. Γι' αυτό λέω και το έχω πει κι αλλού, λέω το εξής, ότι είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή, ναι. Η διαπραγμάτευση θα δείξει τελικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και επίσης και τα μέτρα τα αντισταθμιστικά πάλι είναι θέμα διαπραγμάτευσης, κατά πόσον θα τεθούν σε εφαρμογή από το 19. Έτσι. Άρα λοιπόν, εκείνο που εγώ πιστεύω είναι θα πρέπει να κλείσουμε γρήγορα ό,τι έχουμε να κλείσουμε, έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτή η δυναμική που φάνηκε στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τα είδαμε εμείς το τρίτο τρίμηνο του 16, είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά και η κατανάλωση και οι επενδύσεις είχαν τσιμπήσει λιγάκι και οι εξαγωγές. Φαίνεται όμως ότι το τελευταίο τρίμηνο του 16 και τούτο που διανύουμε, λόγω ακριβώς της αβεβαιότητας εξαιτίας της παράτασης της αβεβαιότητας λόγω της αξιολόγησης, φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει αυτή η μικρή δυναμική που εμφανιζόταν. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα ποιο είναι? Είναι ότι πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα, να πάρει μπροστά το σύστημα της οικονομίας και οι καταναλωτές να αρχίσουν να καταναλώνουν και οι ενδυνάμοι επενδυτές που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, αρκετοί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αρχίσουν να επενδύουν, έτσι ώστε να ξεκινήσει λιγάκι να πάρει το πράγμα μπροστά και να έχουμε και φορολογικά έσοδα εξ αυτού του γεγονότος προφανώς, έτσι ώστε να οι στόχοι που έχουν προσδιοριστεί και στο επίπεδο της ανάπτυξης και στο επίπεδο των πλεονασμάτων να επιτευχθούν, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να γίνουν αυτά τα... Και επιπλέον πρέπει να σας πω το εξής, να γίνουν αυτά που προδιαγράφονται. Πρέπει να σας πω το εξής, είναι και από αυτό το γεγονός θα κριθεί επίσης πόσο θα επιμείνουν οι θεσμοί για να ληφθούν αυτά τα μέτρα τώρα ή το 19. Δηλαδή, εάν όλα αυτά τα πράγματα τελειώσουν γρήγορα και δεν έχουμε συνεχείς κολλησιεργίες, νομίζω πως οι θεσμοί θα είναι, και αποκτήσουμε μια στοιχειώδη αξιοπιστία, νομίζω ότι οι θεσμοί θα είναι λιγότερο επίμονοι στο να τα μέτρα να πάρθουν τώρα και όχι το 19. Είναι ένα σύνθετο παίγνιο, όπως βλέπετε, που νομίζω το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά κι εσείς.
Τώρα, νομίζω όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι, ασχολούνται πάρα πολύ σοβαρά με αυτά τα πράγματα, όπως προφανώς και εσείς. Τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Μαραβέγια, θέλω να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν κατά τη γνώμη σας αυτός ο δρόμος που ακολουθεί η χώρα βγάζει κάπου. Ή αν αντίθετα θα σερνόμαστε έτσι επί χρόνια χωρίς να βγαίνουμε στο ξέφωτο που μας υπόσχεται η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, θα σας πω, είναι γεγονός αναφισβήτητο ότι εάν κάθε φορά που έρχεται τίθεται θέμα αξιολόγησης, διότι θα ξαναυπάρξει θέμα αξιολόγησης, δεν τελειώσαμε ναι, εδώ, ναι. Εάν καθυστερούμε τόσο πολύ και αν δημιουργούμε κλίμα βεβαιότητας και αν στο επίπεδο το κυβερνητικό υπάρχουν φωνές υπέρ των επενδύσεων και άλλες φωνές που βάζουν προσκόμματα στις επενδύσεις. Ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Ακριβώς. Εάν συνεχιστεί αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, δεν βγαίνει πουθενά. Εάν αντίθετα όμως νομίζω ότι υπερισχύσουν οι φωνές που μέσα στην κυβέρνηση, η οποία λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει, το λέμε πάρα πολλές φορές και παλαιότερα το είχαμε πει και μαζί, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ναι, να υπάρξει μια πανστρατιά επενδύσεων, διότι δεν βγαίνει αλλιώς. Διότι με τις επενδύσεις θα πάρει μπροστά η οικονομία, θα έχουμε έσοδα, θα προκύψουν πλεονάσματα, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Δεν υπάρχει άλλη οδός διαφυγής. Δεν θα έπρεπε, κύριε καθηγητά, να υπάρξει μία, να το πω έτσι σχηματικά, μία περιοχή θεμάτων στα οποία να μην ασκείται αντιπολίτευση. Οι λεγόμενες ευρωπαϊκές δυνάμεις στη χώρα να συνενέσουν ότι τα αυτονόητα πρέπει να γίνουν. Κοιτάξτε, εγώ φανταζόμουν, για να σας πω την αλήθεια, ότι εκείνο το καλοκαίρι, το κρίσιμο καλοκαίρι του 2015, που όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι ευρωπαϊκές, όπως είπατε, ψήφισαν μαζί και ψήφισαν αυτά τα μέτρα, ότι αυτό θα συνεχιζόταν και στο μέλλον. Δυστυχώς διαψεύστηκα, διότι αυτό είναι η διχόνοια που κρατάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, έτσι. Ναι, καθενός ναι, χαμογελάει, πάρτο λέγοντας και εσύ. Τα έχει πει ο εθνικός μας ποιητής. Εάν συνεχιστεί αυτό, νομίζω ότι δεν πάμε πουθενά. Όλες οι χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια και η Κύπρος που είναι κοντά μας και είναι Έλληνες και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, νομίζω πως ο μόνος και η Πορτογαλία, νομίζω ότι ο μόνος τρόπος που επετέφθη αυτό ήταν μια στοιχειώδης πολιτική συνένεση. Δεν είναι δυνατόν να πετροβολάει η αντιπολίτευση στην εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει αυτό να σταματήσει τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο αντιπρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας.